Από την 1η Ιουνίου του 2017 έως τις 15 Οκτωβρίου θα διαρκέσει η λειτουργία του πυλοθεραπευτηρίου Κρινίδων, όπως ανακοίνωσε η Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Καβάλας Δημοφέλεια. Οι μοναδικές ιαματικές και τουριστικές υπηρεσίες θα παρέχονται καθημερινά στους επισκέπτες που θα βρίσκονται στις εγκαταστάσεις μονάδας. Από 1η Ιουνίου ξεκίνησε η λειτουργία του πυλοθεραπευτηρίου. Ήδη φαίνεται η δυναμική του από το πρώτο χρονικό διάστημα, από τις πρώτες μέρες. Να σας πω ότι το ενθαρρυντικό είναι ότι και πολλές νέες ηλικίες πλέον επισκέπτονται το πυλοθεραπευτήριο, που δείχνει ότι και νέα παιδιά, νεολαία εμπιστεύεται το πυλοθεραπευτήριο για διάφορες χρήσεις του πυλού. Το ενθαρρυντικό επιπλέον είναι ότι πέρα από τους Έλληνες που εμπιστεύονται το πυλοθεραπευτήριο, υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση και από ξένους, τουρίστες, επισκέπτες. Είχαμε λοιπόν ήδη από το πρώτο χρονικό διάστημα Ρώσους, Γερμανούς και επιπλέον επισκέπτες από τη Λιθουανία. Αυτό βέβαια καταλαβαίνετε και εμάς μας δίνει την δυναμική, προκειμένου να συνεχίσουμε όσο το πιο δυνατά μπορούμε το πυλοθεραπευτήριο. Να σας υπενθυμίσω δε την προβολή του πυλοθεραπευτηρίου με συνεργασία με γιατρούς που έγινε κάτω στην Αθήνα. Γιατροί όπως ειδικότητας πλαστικός χειρούργος, ορθοπαιδικός, με φτήρας, οι οποίοι πραγματικά ανέδειξαν την ιαματική ιδιότητα του πυλού. Και φυσικά δερματολόγοι, καθώς είναι γνωστή η θεραπευτική ιδιότητα του πυλού. Από την προηγούμενη διοίκηση υπήρχε πρόγραμμα δανειοδότησης από τη Δημοφέλεια προκειμένου να γίνουν εργασίες στο πυλοθεραπευτήριο. Καταλαβαίνετε ότι εμείς ως νέα διοίκηση δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να πάρουμε δάνειο 1 εκατομμύριο ευρώ, γιατί τέτοια ήταν η πρόβλεψη. Ήδη έχουμε καταθέσει έγγραφα προκειμένου να ενταχθούμε σε πρόγραμμα της περιφέρειας στην ΟΧΕ. Αυτή τη στιγμή συμπληρώνονται τα δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός αυτός. Περιμένουμε έγγραφο κάτω από την Αθήνα από την υπηρεσία ιαματικών πηγών, προκειμένου να έρθει επιπλέον συμπληρωματικό έγγραφο που μας έχει ζητηθεί, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η έκδοση οικοδομικής άδειας για τις εργασίες που πρόκειται να γίνουν στο πυλοθεραπευτήριο, για να καταφέρουμε πραγματικά αυτό, χωρίς κόστος, χωρίς δανειοδότηση μάλλον, γιατί σίγουρα κάποιο ποσό θα βάλει και η ίδια η Δημοφέλεια, χωρίς όμως δανειοδότηση, να καταφέρουμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου πραγματικά να λειτουργεί το πυλοθεραπευτήριο όλες τις εποχές του χρόνου.